Αλλαγές σε εκπαίδευση και πρωτόκολλο καταδίωξης ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μετά την επιχειρησιακή αξιολόγηση που πέρασε το Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και ανώτατη αξιωματική μετά την αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ζιάκα που θα μας πει και περισσότερα. Γιάννη. Μήνα αυτά που διάβασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σύμφωνα με τις πληροφορίες στο πόρισμα για την επιχειρησιακή αξιολόγηση, μετά από αυτά ζήτησε να αλλάξουν σχεδόν τα πάντα στην εκπαίδευση αλλά και στους κανόνες εμπλοκής στην αστυνομία. Να πούμε ότι οι λίγες ώρες εκπαίδευση των αστυνομικών που υπηρετούν στην ομάδα Δίας προσανατολίζουν την ελληνική αστυνομία στο να ξαναπεράσουν κάποια από αυτούς εκπαίδευση και βέβαια στο να αλλαχτεί και η διαδικασία, αλλά και οι ώρες που θα εκπαιδεύονται. Όσον αφορά τους κανόνες εμπλοκής, θα ζητηθεί και θα εξεταστεί το να χρειάζονται περισσότερα στοιχεία, ώστε ο αστυνομικός να φτάσει στο σημείο, να βγάλει το όπλο του και να πυροβολήσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που διαπιστώνουν στην Κατεχάκη είναι η ασυνεννοησία που υπήρξε στο Κέντρο Επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πριν το αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα. Και επίσης, κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εντολή να σταματήσει η καταδίωξη. Να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή στο Πέραμα υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση για το αιματηρό περιστατικό το οποίο συνέβη μόλις λίγα μέτρα από εδώ, ενώ ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται εδώ στο αστυνομικό τμήμα του Πέραματος.